ο συντοπίτης, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, κάνει πρόταση στο συντοπίτη του, το Σταύρο, το Θεοδωράκη, σε θέλει όπως είσαι ακριβώς. Με το ποτάμι, είτε είναι πλέργιο, είτε οτιδήποτε άλλο. Ρωτώ λοιπόν το Σταύρο το Θεοδωράκη. Δημοσιογραφική ερώτηση, περιμένω ατόφια πολιτική και δημοσιογραφική απάντηση. Ο Σταύρος Θεοδωράκης θα συμπλεύσει με Κυριάκο Μητσοτάκη αυτόνομα ή μαζί. Ή μαζί και χώρια σε μια κυβέρνηση που θα πει γυρίζω αλλιώς τα πράγματα. Η κοινωνία, Γιώργο μου, έχει ανάγκη από εναλλακτικές λύσεις. Γιατί αυτή η κυβέρνηση έχει αποτύχει. Είναι φανερό. Και στα οικονομικά μεγέθη που τα ξέρεις πολύ καλά και στα εθνικά θέματα έχει αποτύχει αυτή η κυβέρνηση. Περιμένουμε την αξιολόγηση. Περιμένουμε να μπουν τα λεφτά που μας έχουν υποσχεθεί οι εταίροι μας στα ταμεία. Και από εκεί και πέρα πρέπει να βρούμε εναλλακτικές λύσεις. Η χώρα δεν μπορεί να πάει έτσι. Και δεν είναι κάτι που λέει το ποτάμι, είναι κάτι που λέει όλος ο κόσμος. Σε αυτές τις εναλλακτικές λύσεις, βέβαια, ο κόσμος ψάχνει για αρχηγό, ψάχνει για κόμματα που θα συνεργαστούν. Ναι. Και εμείς πρέπει να είμαστε παρόντες. Με προτάσεις, με συμφωνία επί των αλλαγών, ναι, με συμφωνία επί των μεταρρυθμίσεων δηλαδή που πρέπει να γίνουν στη χώρα και όχι βέβαια για να βολευτούμε ή για να βολευτούν οι βουλευτές μας. Άρα ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας, βλέποντας και κάνοντας, με Κυριάκο, μα από ό,τι κατάλαβα. Αυτό μας έλειπε, κοίτα να δεις. Ναι. Είναι απλά τα πράγματα. Μπαίνεις στην πολιτική και λες θα τα αλλάξω όλα. Μετά συνειδητοποιείς ότι χρειάζεσαι για να τα αλλάξεις όλα κι άλλους, κι άλλους, κι άλλους. Είτε αυτό αφορά το κόμμα σου, ναι, είτε αφορά το μεγάλο πολιτικό σκηνικό. Εμείς λοιπόν είμαστε αποφασισμένοι να συνεργαστούμε, εάν μπορέσουμε να δημορφώσουμε μια συγκεκριμένη πρόταση αλλαγής για την κοινωνία. Είστε απόλυτα σαφείς. Είναι με μεγάλη είδηση της ημέρας. Είναι, αν θέλετε, η ρελάνς που κάνετε στον κύριο Μητσοτάκη. Δεν ξέρω αν τα είχατε πει τηλεφωνικά. Σας ευνηδίασε αυτό που ακούσατε, ότι ναι, θα πάω, θέλω το ποτάμι κοντά μου, θέλω το Σταύρο το Θεοδωράκη. Φαντάζομαι μιλάτε για μια συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη. Βεβαίως. Που ήταν σαφής. Ναι, ο οποίος λέει ότι το ποτάμι είναι ένας πολύτιμος μέτοχος στο πολιτικό σκηνικό. Ακριβώς. Και ότι θα ήταν καλό να βοηθήσει μια νέα προσπάθεια της χώρας. Απαντώ λοιπόν για άλλη μια φορά πολύ συγκεκριμένα. Ναι. Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με αυτή την κυβέρνηση. Σαφής. Ο κύριος Τσίπρας έχει διαψεύσει τις ελπίδες όλου του κόσμου. Όχι μόνο των ανθρώπων που δεν τον ψήφισαν, έχει διαψεύσει και αυτούς που τον ψήφισαν. Και αυτό είναι το σημαντικό. Βλέπετε τι γίνεται. Υπάρχει μια συνεχόμενη διαμαρτυρία του κόσμου. Γιατί όλα τα μεγέθη πάνε αρνητικά. Τίποτα δεν πάει καλά πέρα από τα παιδιά στη Κουμουνδούρου που περνάνε καλά. Όλοι οι υπόλοιποι περνάνε άσχημα. Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν να βρούμε εναλλακτικές λύσεις. Και εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε να βρούμε εναλλακτικές λύσεις, πρόσεξε, με προοδευτική κεντρώα κατεύθυνση. Όχι συντηρητικές δεξιές λύσεις. Έτσι. Δηλαδή, κουμπώνει περισσότερο ο Μητσοτάκης στην ιδεολογία σας ως κεντρώος σε σχέση με άλλους αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό θέλετε να μου πείτε. Η χώρα, ναι, πρέπει να έχει βγάλει κάποια συμπεράσματα. Μάλιστα. Οι λύσεις των άκρων δεν, ναι, την έχουν βοηθήσει. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Άρα πρέπει να βρει λύσεις κεντρώες. Είστε σαφείς. Λύσεις λογικής. Είστε σαφείς. Λύσεις προοδευτικές. Λοιπόν.